Καλημέρα, Χρήστο. Να πούμε ότι φτάνει τώρα ο κύριος Χριστοφίδης μαζί με την οικογένειά του. Έχει έρθει και ο γιος του από την Αμερική, ο οποίος κάνει εκεί την ειδικότητά του ως γιατρός. Έχει επιλέξει να έρθει τώρα για τον πατέρα του, για να στηρίξει τον πατέρα του. Βλέπουμε ότι οδεύει προς τα μέσα. Μας καλημερίζει. Με πολύ καλή διάθεση έχει έρθει για να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν. Έχει έρθει μαζί με φίλους και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα στην κάλπη μέσα, τι θα πει. Χθες ήταν αρκετά χαλαρός, μιλήσαμε μαζί του εμείς και μας είπε ότι πέρασε τη μέρα του, επέλεξε να την περάσει με πολύ καλούς φίλους. Κατέβηκε στη Λίδρα, ήπιε τον καφέ του και αμέσως μετά μας είπε ότι πήγε στη Λεβέντιο Πινακοθήκη, ούτως ώστε να ηρεμήσει, να διαβάσει και να συγκεντρωθεί. Αναμένουμε τώρα, Χρήστο, να δούμε τι θα υποθεί μέσα στην κάλπη, αν θα πει κάτι χαρακτηριστικό την ώρα που θα ψηφίζει. Συμβολικό το γεγονός ότι έχει έρθει και ο γιος του από την Αμερική για να τον στηρίξει. Χρήστο. Εκτός από το γιο και την οικογένεια, δεν είδαμε να ακολουθείται από πλήθος κόσμου ο κύριος Χριστοφίδης. Έχει επιλέξει ούτως ή άλλως μια διαφορετική πορεία και στην προεκλογική, αλλά και την τελευταία στιγμή, Άντρη, μέσα στην κάλπη. Σε λίγο θα δούμε και εικόνα και περιμένουμε και τις δηλώσεις του. Ακριβώς, να πούμε, Χρήστο, έτσι να σημειώσουμε ότι το τελευταίο δεκάλεπτο έχει αρχίσει και κόσμος και έρχεται, έχει αυξηθεί και η ροή για να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που μας έχουν επισημάνει εδώ τα άτομα που εργάζονται, οι ψηφοφόροι να βάζουν το σταυρό ή το χ ή τον ι που θα βάζουν στο ψηφοδελτίο, ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου που επιλέγουν να είναι ο εκλεκτός τους για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσοι φέρουν μαζί τους τα στυλό τους, γιατί, Χρήστο, έχουν πλέον με τα μέτρα για τον κορονοϊό, φέρνουν μαζί τους πολλοί εκ των ψηφοφόρων στυλό μπλε ή μαύρο. Αν θες, καλημέρα σας, να μας δώσετε μια δήλωση, ψηφίσατε? Αν θες, Χρήστο, να δούμε και κόσμο την ώρα που θα εξέρχεται να μας πει για το πώς βέβαια, να μας πει για τη διαδικασία, για μέσα στο παραβάν, μέσα στο εκλογικό κέντρο. Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει, πολύ ευχαρίστως. Υπάρχει και αυτό το μίνι εμπόδιο, δεν είναι πολύ σημαντικό πλέον, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η πανδημία του κορονοϊού. Γι' αυτό και επιτρέπεται ο καθένας να φέρει και το δικό του στυλό, μπλε και μαύρο. Δεν επιτρέπονται άλλα χρώματα, πρέπει να πούμε. Αλλά και τα στυλό, οι πένες που είναι μέσα στα παραβάν, μέσα στα εκλογικά κέντρα, απολυμένονται συνεχώς, σε κάθε χρήση. Ακριβώς, απολυμένονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους μέσα και ο ίδιος ο ψηφοφόρος μπορεί να απολυμένει το στυλό και τα χέρια του πριν πάει να ψηφίσει και αμέσως όταν εξέλθει από την κάλπη. Είναι σημαντικό, Χρήστο, να πούμε ότι έχουμε μιλήσει με κόσμο και έχουμε δει και κόσμο που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και με κινητικά προβλήματα, που σπέβδουν να ψηφίσουν και στέλνουν ένα μήνυμα στον κόσμο για το ότι σήμερα είναι μια γιορτή για τη δημοκρατία και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να ψηφίζουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει μια Ναι, περιμένουμε. Είμαστε ακριβώς κοντά σου, Άντρη. Αν βλέπεις κινητικότητα, να πάρουμε δηλώσεις από τον κύριο Χριστοφίδη. Δεν μπορώ να γυρίσω. Πρέπει να... Δεν ξέρω αν... Δεν έχει εξέλθει ακόμη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο μέχρι να επανέλθει σε εμάς η Άντρη Χατζηχριστοδούλου με εικόνα από τον και δηλώσει από τον κύριο Χριστοφίδη. Οι μικροί υποψήφοι είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω έχουν τα τρία μεγάλα επιτελεία έχουν στρέψει πολύ το βλέμμα στους μικρούς υποψήφιους. Γιάννο. Οι μικροί υποψήφοι νομίζω πέραν του μεγάλου αριθμού για πρώτη φορά το αθρηστικό του αποτέλεσμα και από το ποιου αφαιρούν νομίζω ότι θα είναι καθοριστικό για το ποιοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, ιδιαίτερα αν ο δεύτερος θα κριθεί με τον τρόπο με τον οποίο έχουν δείξει οι μετρήσεις. Οπότε, πολύ καθοριστικός ο ρόλος τους. Αρκετοί από αυτούς έχουν εμπλουτίσει και το δημόσιο διάλογο με καλές προτάσεις, που αξίζει να συζητηθούν και μετεκλογικά. Εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση, θα μου πείτε και οι δύο, ότι τέτοιου είδους προτάσεις που λέει ο Γιάννος, αν δεν ήταν μικροί και φλερτάρανε με την εξουσία, ίσως να μην είχαν την πολυτέλεια να τις κάνουν. Ισχύει. Πολλές φορές το να είσαι. Να νιώθεις ότι αυτό που θα προτείνεις δεν είσαι υποχρεωμένος να το θέσεις σε εφαρμογή, να το κάνει πιο εύκολο να υποθεί. Από την άλλη, όμως, έχουν τεθεί προτάσεις κάτω και για να μην αδικό και από τους βασικούς υποψήφους έχουν τεθεί αρκετές προτάσεις. Ίσως αργοπορημένα, αλλά έχουν τεθεί.
Άρα το σημαντικό για μένα για τους υποψήφιους, τους πιο μικρούς σε εισαγωγικά, είναι αφενός αυτόν το ότι έχουν εμπλουτίσει εν μέρη των δημόσιων διάλογων, ναι. Ενδεχομένως όχι όλοι. Και το πολύ βασικό είναι από ποιους θα αφαιρέσουν ψήφους και το αθρηστικό τους. Διότι... Γιάννο Άνω, τελεία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοφίδη τι δηλώσεις έχει να κάνει. Ένα, δύο, τρία. Ακριβώς, κοίτα, ο κύριος Κωνσταντίνος Χριστοφίδης έχει μόλις εξέλθει του επιτελείου. Θα προβεί τώρα σε δηλώσεις, να μας πει για τη σημερινή ημέρα. Καλημέρα σας. 63 χρόνια Κυπριακή Δημοκρατία. Αν όλα αυτά τα χρόνια οι επιλογές μας ήταν σοφότερες, η μοίρα του τόπου μας θα ήταν πολύ καλύτερη. Αν όλα αυτά τα χρόνια οι επιλογές μας ήταν σοφότερες, τώρα εγώ μαζί με την οικογένειά μου θα ψηφίζαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θεοδόρου στη Λάπιθο της Κερίνιας. Γιατί είναι σημαντικό να ψηφίζεις πάντα εκεί που είναι οι ρίζες σου. Καλώ τους πολίτες να κάνουν τις επιλογές τους. Να αναρωτηθούν τι είναι αυτό που θα τους έκανε υπερήφανους. Τι μέλλον θέλουν για τα παιδιά τους. Όλη αυτή την περίοδο προτείναμε καινούργια πράγματα για να πάρουμε την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Στην εποχή της νέας βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης. Στην εποχή της επιστήμης. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα. Γιατί ακριβώς θέλουμε τους νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Να δημιουργούν, να δημιουργήσουν εδώ. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μένουν εδώ, να δημιουργούν. Γιατί θέλουμε αυτός ο τόπος, αυτός ο λαός, να έχει μέλλον στο μέλλον που έρχεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι δηλώσεις, όπως πάντα, του κύριου Χριστοφίδη.